Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής. Ακούσαμε νωρίτερα το γιατρό του Άρη, τον Βαγγέλη τον Πανταζή, ο οποίος μας έδωσε έτσι μία εικόνα και για τον Ούγκο Σόουζα, αλλά και για τον Νικολά Ντιγκινή. Ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος, όπως μας είπε ο κύριος Πανταζής, θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, θα είναι έτοιμος για να παίξει σε 4 με 5 εβδομάδες, σε 3 περίπου εβδομάδες θα επιστρέψει ξανά σε ρυθμούς προπονήσεων. Και όσον αφορά τον Νικολά Ντιγκινή, ο οποίος, σας το λέγαμε και από την Δευτέρα, έχει αυτό το θεματάκι με τη γάμπα, σουβενίρ του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Αύριο είναι η κρίσιμη μέρα όσον αφορά τον Ντιγκινή. Αν καταφέρει και προπονηθεί αύριο, θα τεθεί στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη. Αν όχι, τότε θα τεθεί νοκάουτ και θα πρέπει λίγο να αλλάξει τα πλάνα του ο 53χρονος τεχνικός. Το Σάβα Παντελίδη, τον οποίον γνωρίζει καλά, τον προπονητή αλλά και τον άνθρωπο Παντελίδη, νομίζω. Ο Πασχάλης ο Μελισσάς, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και θα ζητήσουμε φυσικά τη γνώμη του και για την πρώτη ομάδα, αλλά κυρίως και για τη δεύτερη, η οποία έχει και αυτή τη δική της έξοδο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα του Ατρομήτου. Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Όντως έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο στις 12 η ώρα στον Ατρόμητο. Στο γήπεδο του Ρουφ, έδρας, αν δεν κάνω λάθος. Στο γήπεδο το δημοτικό του Ρουφ ακριβώς. Ναι, ναι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτή που έχουμε ξεκινήσει με τα παιδιά το καλοκαίρι. Ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα θετικά σημάδια της δουλειάς. Σιγά σιγά προοδευτικά αρχίζουν να βγαίνουν και τα αποτελέσματα τα επιθυμητά. Είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Εντάξει, είναι ένα πρωτάθλημα. Σιγά σιγά αρχίζουμε να βάζουμε και το στίγμα της νίκης, του αποτελέσματος, πιο ουσιαστικά παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, όπως έχουμε καταφέρει τα τελευταία 4 παιχνίδια. Να παράγουμε και καλό ποδόσφαιρο και να παίρνουμε και αποτελέσματα. Είναι ο συνδυασμός αυτός που θέλουμε να πετύχουμε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Είναι η δουλειά μας. Σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε, είναι αλήθεια, γιατί ξεκινήσαμε από την ΚΑΠΑ 19 και ας αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα αρχικά. Σε μια χρονιά που δεν ξεκίνησε, είναι αλήθεια, τόσο καλά για την ΚΑΠΑ 19, με αρκετά άσχημα αποτελέσματα. Αναμενόμενο για μένα, ναι. Γιατί τα στάνταρ της Football League με τη Super League έχουν μεγάλη διαφορά. Ναι. Και επίσης αναμενόμενο για δεύτερο λόγο ότι ξεκινήσαμε ένα κύκλο με παιδιά τα οποία ήταν καινούρια, στην ουσία δηλαδή κρατήσαμε 4-5 παιδιά από το περσινό ρόστερ, τα υπόλοιπα όλα ήταν καινούργια παιδιά με μικρότερες ηλικίες. Στοχεύσαμε και σε μια ηλικία μικρότερη στους 2001 για να τους έχουμε ως κορμό της φετινής χρονιάς αλλά και της επόμενης που ακολουθεί. Για να μην κάνουμε πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Άρα μιλάμε με οποιοδήποτε κόστος υπάρχει. Ναι. Για ένα ηλικιακό μειονέκτημα σχέση με τις περισσότερες ομάδες κατηγορίας. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό όμως θα το βρούμε την επόμενη χρονιά ως πλεονέκτημα. Ναι. Και ένας Άρης που... Έχοντας μια ομάδα η οποία είναι δεμένη και έμπειρη πλέον από τις παραστάσεις αυτές. Ναι. Γνωρίζοντας τα θέλω του προπονητή, γνωρίζοντας ποιο είναι οι παίχτες από τη δική μας την πλευρά, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλύτερο σύνολο στη συνέχεια. Η δική μου η κατεύθυνση ήταν ότι μέναμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από τον Ιανουάριο και μετά. Αλλά βλέπω ότι έρχονται πολύ πιο νωρίς, και αυτό είναι το ευχάριστο του όλου του προγραμματισμού, ότι μας βγάζει πιο γρήγορα αποτελέσματα θετικά. Και σαν εικόνα, σαν εμφάνιση αγωνιστική, αλλά και σαν αποτελέσματα ουσιαστικά από αποτελέσματα αγώνων. Γιατί συνδυάζονται αυτά τα δύο. Με προτεραιότητα το πρώτο είναι η βελτίωση των ποδοσφαιριστών. Και μια ΚΑΠΑ 19 που άσχετα με τα άσχημα αποτελέσματα στην αρχή της σεζόν, και έχει βέβαια αυτή την άνοδο στο τελευταίο μάτς, πλην του ντέρμπι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι στα υπόλοιπα έχει ανταποκριθεί αρκετά καλά. Δεν άκουσα, συγγνώμη, ξανά. Μια ΚΑΠΑ 19 που, ναι, ναι, πέραν του κακού και ξεκινήματος που έκανε ή της ανωδικής πορείας που έχει τώρα, στα ντέρμπι τα δικά της μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί αρκετά καλά. Δηλαδή με πλην της ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τον οποίο κέρδισε κιόλας την προηγούμενη εβδομάδα 1-0.
Ναι, και αν ήμασταν πιο ουσιαστικοί στις ευκαιρίες που είχαμε με την ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και μια ισοπαλία εκτός έδρας. Ναι. Ένα σκορ 2-1, εντάξει. Στα υπόλοιπα τα παιδιά ανταποκριθήκαν πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι και το κίνητρο του αντιπάλου όταν παίζουν με μεγάλες ομάδες, είναι λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Αυτή είναι μια έλλειψη από αγωνιστική δράση από τα τμήματα υποδομής τα τελευταία χρόνια, αφού δεν μπορούσαν να αγωνιστούν τα παιδιά. Η ομάδα μας βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι' αυτό είπα ότι στην αρχή ότι υπάρχουν λόγοι που είναι η εικόνα μας δεν ήταν καλή, δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι στο πρώτο διάστημα. Είναι άλλο να παίρνεις έτοιμους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πατήσει, έχουν παραστάσει σε K15, K17 γεμάτες 3 χρονιές και να έρχονται εκπαιδευμένοι πλέον και πλήρης στην K19, και άλλο να παίρνεις παιδιά και από την Ακαδημία, όλα και από δεξιά-αριστερά, και να προσπαθείς να τα μαζέψεις, να τα γκρουπάρεις και να φτιάξεις μια ομάδα. Και να προσπαθείς να τους εκπαιδεύσεις ταχύρυθμα μέσα σε ένα χρόνο. Εκπαίδευση που θα έπρεπε ίσως να την έχουν και από πριν, έτσι, να την κουβαλάνε από μόνοι τους από τις προηγούμενες ομάδες που ήταν, είτε στον Άρη σε μικρότερα τμήματα είτε από άλλες ομάδες. Ναι, αυτό δεν οφείλεται καθαρά στο ότι η ομάδα δεν ήταν στη Super League. Για να έχουν τα παιδιά αυτά τις παραστάσεις των κατώτερων τμήματων, K17, K15. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, σίγουρα οι νίκες είναι καλές, μετράει και για την εικόνα της δεύτερης ομάδας του Άρη να τα πηγαίνει καλά όπως το κάνει το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα και αυτό το οποίο βέβαια έχουν όλοι στο μυαλό τους είναι αν από αυτή τη φουρνιά, που έχει ακόμα μέλλον βέβαια, γιατί ηλικιακά είναι μικρότερη σχέση με την πλειοψηφία των υπόλοιπων ομάδων, υπάρχει κάτι καλό για τον Άρη, για την πρώτη ομάδα σε βάθος χρόνου. Νομίζω πως ναι. Ναι. Ναι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή να στοχεύσουμε κάπου. Θέλουμε να δούμε αυτή τη χρονιά να κλείσει ομαλά, χωρίς τραυματισμούς, να είναι υγιή όλα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε με την παρούσα κατάσταση μέχρι το τέλος της χρονιάς, για να μπορέσουμε να δούμε και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν και να βγάλουν και το κάτι παραπάνω. Έχουν και την επόμενη χρονιά στα πόδια τους. Ήδη κάποιοι από αυτούς είναι επαγγελματίες στην πρώτη ομάδα. Εδώ έρχεται και το περιβάλλον της ομάδας, κατά πόσο μπορεί να απορροφήσει κάποιους νέους και να έχει υπομονή στη διαχείριση αυτών, είτε σε μορφή δανεισμού είτε στο ρόστερ της πρώτης ομάδος, να προπονούνται, να παίρνουν κάποιες εμπειρίες από εκεί. Όλα αυτά θέλουν ένα πλάνο, υπομονή και βάθος χρόνου. Και από τα παιδιά που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο το οποίο τώρα με τον τραυματισμό του Σόζα και την απουσία του από τις προπονήσεις για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν θα, αν έχει ήδη κληθεί, αν θα κληθεί από τον Σάβα Παντελίδη για να συμμετέχει πιο ενεργά στις προπονήσεις πρώτης ομάδας ο Πέτρος Μπακαλιάνης, λόγω της απουσίας του Πορτογάλου. Αυτό δεν γνωρίζω από την επόμενη εβδομάδα αν θα υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Μάλιστα. Και μιας που πηγαίνουμε έτσι σιγά σιγά προς την πρώτη ομάδα, υπάρχει πλέον στο τιμόνι του ποδοσφαιρικού Άρη ο Σάββας ο Παντελίδης, ένας προπονητής τον οποίο ο κότσης νομίζω γνωρίζει αρκετά καλά. Ναι, γνωριζόμαστε το ποδόσφαιρο καλά, έχουμε μια φιλική σχέση και με τον βοηθό του τον Άκη. Γενικά είναι ένα team το οποίο έχει τις παραστάσεις και τις εμπειρίες που μπορεί να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή που γίνεται από την ομάδα. Και αν και έχουμε ένα δείγμα έτσι μόλις δύο παιχνιδιών, με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του Άρης φαίνεται ή να βελτιώνει κάποια πράγματα στο παιχνίδι ή να προσθέτει κάποια καινούργια, όπως για παράδειγμα το pressing που είδαμε κοντά στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή πάλι μια εξέλιξη, τουλάχιστον αυτό βγαίνει στο δικό μας το μάτι προς τα έξω. Νίκο, νομίζω ότι είναι και τα δύο αυτά. Ναι. Και ότι θα προσθέσει κάποια πράγματα στο τέτοιο και θα διορθώσει και κάποια άλλα τα οποία δεν λειτουργούσαν. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι παίζει ρόλο και η βιντεοανάλυση που γίνεται και στις προπονήσεις, επειδή παρακολουθώ και εγώ ίδιος αλλά και από τους αγώνες. Ναι. Περνάνε πληροφορίες μέσα στους παίχτες οι οποίοι αυτό θέλουν, την πληροφόρηση, γιατί έχουν την ποιότητα να εξελιχθούν και οι ίδιοι και να εξελίξουν την ομάδα. Να διορθώσουν κάποια λάθη, να βελτιώσουν κάποιες αδυναμίες, να βγάλουν περισσότερο τα δυνατά τους στοιχεία. Όλα αυτά εδώ πέρα μέσω της δουλειάς και του τρόπου εργασίας που γίνεται στον εβδομαδιαίο κύκλο που ακολουθεί
κ. Παντελίδης, νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα προς τα πάνω. Βέβαια είναι και η πίεση των αποτελεσμάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν σου δίνει τη δυνατότητα σαν προπονητή να έχεις το περιθώριο του χρόνου να δουλέψεις πιο αναλυτικά και πιο υπομονετικά. Υπάρχει πίεση του αποτελέσματος και πρέπει να στοχεύεις κατευθείαν στον αντίπαλο που αντιμετωπίζεις για να πάρεις τους 3 βαθμούς. Κάτι που δεν γινόταν είναι αλήθεια, Βασκάλη, τόσο πολύ επί Έρερα και για πρώτη φορά το είδαμε, όχι επί Παντελίδη βέβαια, όταν αναλάβατε εσύ με τον Τόλιο τον Τερζή υπηρεσιακά την ομάδα για το Μάσμα Απόλλωνα Σμύρνης, που μέσα σε μια εβδομάδα προσπαθήσατε να βάλετε τους ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά σε αυτή τη διαδικασία, με αυτή την έφαση στη λεπτομέρεια και στον αντίπαλο. Ναι, ήταν ένα στοιχείο της προπονητικής ομάδας η οποία δεν το λειτουργούσε αυτό. Ναι. Ήταν διαφορετική η φιλοσοφία, σεβαστό αυτό. Στην αλλαγή που έγινε και λίγο πιο πριν την αλλαγή, 2 εβδομάδες ίσως αν θυμάμαι πιο πριν, κλήθηκα εγώ να αναλάβω αυτό το κομμάτι της βιντεοανάλυσης, να βοηθήσω λίγο για να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε περισσότερο τους παίχτες για να μπορέσουν να έχουν μια πιο καθαρή εικόνα. Εφαρμόστηκε πάρα πολύ στην εβδομάδα με τον Απόλλωνα και πάνω στη φάση του πρώτου γκολ, αν και είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι, υπάρχει ένα στοιχείο τακτικής το οποίο βγήκε από αυτά που δείχναμε, αυτά που δουλέψαμε την εβδομάδα στην προπόνηση και βγήκε και στο παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα πιο πριν, ότι οι παίχτες έχουν την ποιότητα και μπορούν να βγάλουν πράγματα. Μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις πιο σύνθετες, πιο περίπλοκες μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να έχουν τη σωστή πληροφόρηση και την καθαρή κατεύθυνση από τον προπονητή. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ η βιντεοανάλυση. Και ένα συγκεκριμένο ρόλο που φαίνεται περισσότερο είναι αλήθεια να μην είχαν το προηγούμενο διάστημα και επί Ερέρα, ο οποίος, για να προλάβουμε κάποιους που μπορούμε να πούμε ότι τον κρίνουμε έτσι αρνητικά μόνο, ήταν ένας καλός προπονητής, είχε μια διαφορετική μας φιλοσοφία που δεν τέριαζε αυτή τη στιγμή στις απαιτήσεις του Άρη και ενδεχομένως και στις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ δεν έκρινα αρνητικά ούτε τον κύριο Ερέρα. Ίσα-ίσα, εγώ έχω μόνο κέρδος έχω από την εμπειρία της γνωριμίας που είχαμε σε αυτό το διάστημα ως πρώτος προπονητής. Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Η σχολή των προπονητών της Ελλάδος με το ισπανικό μοντέλο είναι τελείως διαφορετικό. Ναι. Ο ένας στοχεύει στον εαυτό του και ο άλλος στοχεύει πώς θα προσαρμόσει τον εαυτό του επάνω στον αντίπαλο. Σεβαστές και οι δύο. Οι απόψεις ο καθένας κρίνει και ακολουθεί αυτό που θέλει να ακολουθήσει. Και έχουμε μπροστά μας πλέον, και εσείς με τη δεύτερη ομάδα, αλλά η πρώτη ομάδα, ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν τρόμο τον οποίο στον οποίο έχει αγωνιστεί και εσύ, τον έχει ζήσει, το έχει ζήσει στο περιβάλλον, το ατρομή του, τη σύγχρονη εποχή του ατρομή του ως ποδοσφαιριστής από το 2008-2011 και ένα μάτς νομίζω αρκετά καθοριστικό, μπορεί να μην είναι ντέρμπι, αλλά έχει τη δική του σημασία βαθμολογικά και για τους δύο. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, έχει υγεία, αυτό εκπέμπει και στο ποδοσφαιρικό της τμήμα. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος δείχνει ότι βγάζει μια ποιοτική δουλειά με αποτελέσματα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια που δουλεύει στην ομάδα. Θέλει προσοχή πάρα πολύ το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, σαν ομάδα. Δεν είναι τυχαίο που ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Από το 2008, ας πούμε, στην δεύτερη κατηγορία που είχα πάει μέχρι και το 2011 που τελείωσε η καριέρα μου στον Ατρόμητο, το συμβόλαιο στον Ατρόμητο, υπήρξαν κάθε χρόνο άλματα προοδευτικά σε οργανωτικό, σε αγωνιστικό πλαίσιο και αυτά όλα σιγά σιγά αποδίδουν και τους επιθυμητούς καρπούς. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής, νομίζω ότι με ό,τι πίεση και να έχει αυτό, το μοναδικό αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν για μας ικανοποιητικό θα ήταν η νίκη. Για να μειωθεί η απόσταση, να κρατηθούμε ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να ανακτήσουμε μάλλον κάποιους πόντους τους οποίους χάσαμε μέχρι τώρα σαν ομάδα. Έτσι και
θα είναι και σημαντικό για να κρατήσει και ο Άρης τον Ατρόμητο κοντά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παρά την παρουσία του Ατρόμητο στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, είναι ο βασικός αντίπαλος του Άρη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο την φετινή σεζόν. Και είναι ακόμα ένα στοιχείο που δίνει, νομίζω, μεγαλύτερη αξία στην νίκη, εφόσον αυτή έρθει την Κυριακή. Μακάρι να κάνετε εσείς την αρχή το Σάββατο στο δικό σας παιχνίδι. 12 η ώρα. 12 η ώρα παίζουμε, ναι, το Σάββατο. Ωραία. Ωραία. Άρα να συγκριθούμε και εσάς καλή επιτυχία για αρχή και φυσικά να δείξετε το δρόμο, που λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις και στην πρώτη ομάδα για το παιχνίδι που έχουμε το απόγευμα της Κυριακής. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Κότς, ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για σένα. Λοιπόν, αυτά από τον Πασχάλη Μελισσά, τον προπονητή της K19 του Άρη.